Και πάω να κάνω πεντανόστιμα κουλουράκια βουτύρου. Μούληψες. Αλλά έτσι θα μείνουμε λίγο. Σας έκανα απιστία. Σας θα μείνουμε σε απόσταση. Δεν πειράζει. Μας έλειψες πολύ πάντως και χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ. Εμένα το ίδιο. Σας έβλεπα. Εντάξει, ο μπακαλιάρος έσπασε. Ας μην το θυμόμαστε. Εντάξει, πέρασε δύσκολα ο Κωνσταντίνος. Αλλά έβαλε τον καλύτερο του εαυτό έδωσε. Νομίζω ότι κάτι καταφέραμε. Ήταν καταπληκτικός. Ωραία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, Βαγγέλη? Λέω να κάνουμε ωραία κουλουράκια βουτύρου. Είναι μια ωραία αφορμή το Πάσχα για να κάνουμε αυτά τα κουλουράκια που έτσι κι αλλιώς είναι πασχαλινά. Και να μυρίσει το σπίτι έτσι βεβαίως, ωραία. Αλλά όμως είναι και ένα ωραίο βούτυμα, ένα ωραίο κουλουράκι για να το κάνουμε στο σπίτι με τα παιδιά μας. Είναι πολύ εύκολο. Όπου πώς και μυρίζουν. Ξέρεις τι, αυτό είναι η παράδοσή μας. Δηλαδή είναι συνυφασμένα με το Πάσχα, αλλά αυτά φωνάζουν θαλπορή, φωνάζουν σπίτι. Όταν είναι μέσα στην κουζίνα, φωνάζουν. Μαμά, γιαγιά κτλ. Όλα, όλα. Οπότε φωνάζουν τώρα και παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά, να δούμε πώς θα τα φτιάξουμε. Πάμε λοιπόν. Θέλουμε λοιπόν για 30 περίπου κουλουράκια. Τώρα εξαρτάται και πώς θα τα πλάσετε μικρά-μεγάλα. Θέλουμε 800 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θέλουμε 250 γραμμάρια βούτυρο όλυμπος. 3 αυγά. 250 γραμμάρια ζάχαρη. 200 ml γάλα, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, μία βανίλια σκόνη, βανιλίνη δηλαδή, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder και ένα αυγό για να αλείψουμε τα κουλουράκια. Αυτά είναι τα υλικά μας. Οπότε πάμε τώρα να δούμε. Σήμερα έχουμε το βούτυρο όλυμπος μαζί μας. Οπότε έχουμε ένα ωραίο βούτυρο το οποίο είναι πλούσιο σε άρωμα και σε γεύση. Και αυτό ό,τι πρέπει για αυτή τη συνταγή. Βέβαια, είναι βασικό συστατικό, άρα αυτό θα μας δώσει όλη αυτή τη γεύση που θέλουμε και το άρωμα. Να βλέπεις ότι μόλις πλησιάζεις μου λες μοσχοβολάει. Μοσχοβολάει το κουλουράκι, οπότε αυτό είναι πραγματικά μοσχοβολάει η κουζίνα. Να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπω ότι μου έχεις βγάλει εδώ τη φέτα που χρησιμοποιούμε συνήθως στα γλυκά. Αυτό το. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ, ας πούμε, που χρησιμοποιώ το βιολογικό για τα παιδιά μου, γιατί αυτό παίρνω. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τέτοια συσκευασία στο γλυκό, σαν τις μπροστινές εννοώ, την πράσινη. Βεβαίως, κανονικά όλα. Όλα τα βούτυρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις, βεβαίως. Το βασικό ποιο είναι, το βούτυρο είναι να είναι αγελαδινό και τώρα το συγκεκριμένο είναι φτιαγμένο με φρέσκο γάλα. Οπότε. Το γάλα τι γίνεται, το γάλα είναι το βασικό υλικό για να φτιάξουμε το βούτυρο. Οπότε όσο πιο καλό είναι το γάλα, τόσο πιο καλό είναι και το βούτυρο. Μάλιστα. Άρα του δίνει πλούσια γεύση, πλούσιο άρωμα και αυτή είναι η βάση μας. Αλλά ό,τι λοιπόν βούτυρο έχουμε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ακριβώς, ναι. Από τις συσκευασίες. Ακριβώς. Ωραία. Κοίταξε, το soft έχει την πρακτική ευκολία ότι το απλώνεις πιο εύκολα στο ψωμί σου, για παράδειγμα, ή σε ένα κέικ, δεν ξέρω πού άλλο θα το βάλεις. Αλλά παράλληλα όμως. Έχει σημασία αυτό το κομμάτι να το αφήσουμε έξω από το ψυγείο για καμιά ώρα περίπου να μαλακώσει. Εγώ γι' αυτό για να μπορείς το κάνω. Να και γιατί μπορεί να μην πάμε σούπερ μάρκετ τώρα γι' αυτό, κατάλαβες. Ό,τι βούτυρο έχουμε στο ψυγείο μας, δεδομένο των συνθήκων, είτε είναι πλάκα είτε είναι συσκευασίες, αυτό που αλείφουμε στο ψωμί μας να το βάλουμε. Πάντως να σου πω ότι έχω κάνει κουλουράκια και με αυτό το βούτυρο και με το βιολογικό και έχουν βγει εξαιρετικά. Τέλεια. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μαλακώνουμε λοιπόν το βούτυρο, το αφήνουμε δηλαδή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το βάζουμε εδώ στο μίξερ να χτυπηθεί. Είναι σημαντικό να χτυπηθεί πολύ καλά, να φρατέψει. Και όταν έχουμε αυτό το εξάρτημα που λέγεται φτερό, ουσιαστικά αυτό είναι το εξάρτημα το οποίο μας αφρατεύει το βούτυρο. Okay. Άρα, ξεκινάμε λοιπόν λίγο χτύπημα. Θα κάνουμε λίγη φασαρία για 1-2 λεπτά. Έτσι. Δεν είναι τόσο άσχημο, το μίξερ εντάξει. Όχι, εντάξει. Δεν κάνει τόσο φασαρία, είναι καλό, υπάκουω. Λοιπόν, τι θέλουμε, σιγά σιγά να αφρατέψει και να ρίξουμε τη ζάχαρη σταδιακά, έτσι ώστε να έχουμε τη βάση για να χτίσουμε τα κουλουράκια. Έτσι. Στην αρχή, όταν ρίχνουμε τα δύο υλικά αυτά, δηλαδή βούτυρο και ζάχαρη, αρχίζει και κάνει κάποια ψίχουλα, κάποιους βόλους. Περιμένουμε σιγά σιγά να διαλυθούν οι σβόλοι, δηλαδή να ενωθεί η ζάχαρη με το βούτυρο και να γίνει ένα αφράτο μείγμα. Όπως το κέικ. Ακριβώς. Αυτό τώρα, το ότι χτυπάμε το βούτυρο, είναι το μυστικό για να γίνει αφράτο κέικ και το κουλουράκι. Γιατί έτσι παίρνει αέρα και αυτός ο αέρας του δίνει όγκο. Πάντα, όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά, μετά από λίγη ώρα, μετά από 1-2 λεπτά, κάνουμε το εξής. Παίρνουμε και ξύνουμε σιγά σιγά τον κάτω του μίξερ. Γιατί μπορεί να έχει σταθεί ένα κομμάτι που δεν έχει χτυπηθεί τόσο πολύ. Οπότε ένα χτύπημα ακόμη και είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι όλο. Αν είμαστε με το χειρός, αυτό το πρόβλημα δεν το έχουμε. Ξέρεις, εγώ που έχω το χειρός συνήθως. Ακριβώς. Αισθάνομαι ότι το ελέγχω πιο πολύ. Δεν ξέρω. Ναι. Είναι συνήθεια. Είναι πιο εύκολο. Είναι συνήθεια. Ωραία. Και τώρα.
Μετριάζουμε τώρα την ταχύτητα και να ρίξουμε τα υπόλοιπα υλικά. Έχουμε τα αυγά. Τρία αυγά. Ουσιαστικά τι κάνουμε, χτίζουμε σιγά σιγά το υγρό μείγμα για να μπορέσουμε μετά να ρίξουμε τα στερεά υλικά. Ωραία. Όσο εσύ μου ξανακαθαρίζεις το γύρω-γύρω, να σας πω εγώ το εξής, ότι μπορείτε να μπείτε στο account του Έλα Χαμογέλα στο Instagram και να κερδίσετε, να κάνετε follow Olympos.gr και Έλα Χαμογέλα, να κάνετε like στο post, να κάνετε mention και έναν φίλο σας και θα κερδίσετε το επαιτειακό κουτί τις φωτογραφίες που έχουμε ανεβάσει με προϊόντα Olympos. Να, αυτό εδώ το κουτί που βλέπετε, 5 τυχεροί θα το κερδίσουν. Κάντε όλο αυτό που είπαμε, follow Olympos.gr και Έλα Χαμογέλα. Μπείτε στο account του Έλα κατά Παύλα Χαμογέλα για να το διεκδικήσετε. Και συνεχίζετε, έχεις ρίξει τα βουλάκια. Εδώ, λοιπόν, αρχίζουν και ενώνονται τα υλικά, γίνεται ένα πολύ ωραίος, ένας ωραίος χυλός. Οπότε πάμε τώρα να ρίξουμε και το τελευταίο υγρό υλικό. Πάμε στο γάλα. Και μόνο γενοποιείται. Ακριβώς. Και αυτό, που ρίχνω τώρα είναι η βανιλίνη η σκόνη. Τώρα εδώ μπορούμε να αρωματίσουμε τα κουλουράκια με πολλά υλικά. Η βανίλια, η φυσική, η εσάνς βανίλιας που είναι σε υγρό μπουκαλάκι, η βανιλίνη, δίνουν ωραίο άρωμα. Μπορούμε όμως να βάλουμε και τα μπαχαρικά που βάζουμε στο τσουρέκι. Συγκεκριμένα τώρα για τα κουλουράκια αυτά, μπορούμε να βάλουμε λίγο κακουλέ. Μπορούμε να βάλουμε λίγο μαχλέπι, αλλά επειδή θα τα έχουμε την άλλη εβδομάδα που κάνουμε τσουρέκια. Αχ, θα κάνουμε τσουρέκια, θα τρελαθώ. Λοιπόν, το αγαπημένο μου. Μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, και πορτοκάλι ή δεν θα τους τέριαζε. Βάζουμε πορτοκάλι και μάλιστα έχω πορτοκάλι. Βάζουμε και το baking powder εδώ. Και τώρα έχω το πορτοκάλι. Ωραία. Και το ζέστερ. Βασικά τώρα θα το ξύσω εδώ και θα το ρίξω μετά μέσα. Ωραία. Έτσι. Τι κάνω τώρα, έχω έναν πολύ λεπτό τρίφτη και βγάζω την πολύ λεπτή φλούδα του πορτοκαλιού, του πορτοκαλί αυτή. Δεν πάω πιο μέσα στην άσπρη φλούδα γιατί είναι πικρή. Mm. Οπότε θέλουμε τα εθέρια έλαια που υπάρχουν εδώ έξω. Είναι η πιο αρωματική Να σας πω, παιδιά, ότι έχω δοκιμάσει και λεμόνι και επίσης, επειδή, ξέρεις τώρα, κάθομαι και πειραματίζομαι και κάνω και διάφορα, παίρνω μανταρίνι. Μανταρίνι, το οποίο είναι εξαιρετικό. Πω. Και τι κάνω, παίρνω τη φλούδα ολόκληρη, τη βράζω δύο φορές για να ξεπικρίσει. Την ψιλοκόβω και την ρίχνω μέσα στα κουλουράκια. Και είναι κόλαση. Τι λες. Ναι, ναι. Φοβερό άρωμα. Έτσι θα τα κάνω. Βασικά να σου πω, αυτό ξεκίνησε γιατί είχα πολλά μανταρίνια. Οπότε τι έκανα. Έβαλα και χυμό μανταρινιού μέσα σε ζύμες. Έβαλα και ξύσμα μανταρινιού και έγινε απίστευτο. Λοιπόν, ρίχνουμε εδώ και το ξύσμα του πορτοκαλιού. Το έχω πάθει, παιδιά, με τις μπανάνες τώρα αυτή την φορά. Γιατί παίρνω πολλά για να μην πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Πήρα μπανάνες, τα δικά μου τις θέλουν πράσινες τις μπανάνες και δεν τις τρώνε. Και έχω τώρα ένα ματσάκι όριμες και να τις κάνω. Και περιμένεις, Ναι. Μπανάνα κέικ. Α, να κάνω μπανάνα κέικ. Ένα μπανάνα μπρέντ. Θέλει όριμες αυτό. Ναι, θέλει όριμες. Θα σου στείλω συνταγή. Στείλε μου, δεν υπάρχει. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε έτσι και τώρα ρίχνουμε το αλεύρι. Και το ανακατεύουμε με το χέρι. Α, με το χέρι, ναι, γιατί. Καλύτερα με το χέρι, γιατί κοίταξε. Τώρα, το μυστικό στις ζύμες είναι ότι δεν πρέπει να χτυπηθούν πολλή ώρα για να μην γίνουν πολύ ελαστικές. Αυτό είναι όλο. Αλήθεια, ναι. Να το. Τέλος, το κατεβάζω. Να πάρω και το μίξερ από εδώ. Επειδή το θέλουμε τραγανό, γιατί είναι κουλουράκι. Ναι, το θέλουμε τραγανό, επειδή είναι κουλουράκι, θα σας τα πάρω και αυτά από εδώ. Οπότε. Αλλιώς γίνονται πολύ ελαστικές οι ζύμες. Ας πούμε, θέλουμε ελαστικότητα στο τσουρέκι. Mm. Εκεί τη ζύμη στο τσουρέκι θα τη χτυπήσουμε πάρα πολύ ώρα με το γάτζο. Αλλά εδώ τώρα θέλουμε ένα ανακάτεμα με το χέρι, έτσι θα ανακατευτούν πολύ ωραία τα υλικά. Και θα σας πω κάτι. Μην τρομάζετε με τις ζύμες γενικότερα. Δηλαδή, τι λέω. Εάν η ζύμη βγει αρκετά υγρή, θα προσθέσετε λίγο αλεύρι. Μπορεί να κάνουμε λάθος λίγο στο ζύγισμα, σε κάτι. Μπορεί τα αυγά να είναι λίγο πιο μεγάλα. Εάν η ζύμη βγει πιο σφιχτή, εκεί έχουμε ένα θέμα, γι' αυτό ξεκινάμε πάντα πρώτα με τα υγρά υλικά και μετά ρίχνουμε το αλεύρι. Μάλιστα. Και σιγά σιγά και το δέρμα. Να πρέπει να σταματήσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι. Οπότε, ωραία. Εδώ έχουμε πάλι το άρωμα από το βούτυρο. Άστα να πάνε είναι το δεν άρωμα υπάρχει. Τώρα, η μύτη μας έχει σπάσει. Κοιτάξτε, να θυμίσουμε ότι εδώ έχουμε το βούτυρο Olympos, το οποίο είναι φτιαγμένο από μόνο με φρέσκο ελληνικό γάλα, οπότε του δίνει όλη αυτή τη γεύση και το άρωμα. Τώρα τι γίνεται. Είναι ωραίο οι ζύμες αυτές να είναι ανάλαφρες. Είτε κάνουμε ψωμί, είτε κάνουμε κέικ γενικά, γιατί όσο γίνονται πιο σφιχτές, γίνονται και πιο σφιχτά αυτά που ψήνουμε. Άρα, την αφήνουμε για λίγη ώρα να τραβήξει αυτό το αλεύρι που έχει μέσα, να δέσει, αυτό που λέμε να δέσει, και μετά από λίγη ώρα. Έχουμε αυτό. Έχουμε αυτό εδώ.
Δηλαδή, θα την αφήσουμε περίπου μία ώρα σε θερμοκρασία κανονικά περιβάλλοντος. Mm-hmm. Μετά λοιπόν από μία ώρα έχουμε αυτή την ωραία ζύμη. Εντάξει, σας τα κάνω τώρα λίγο συνοπτικά για να προλάβουμε ναι, λίγο. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Οπότε, τι κάνουμε. Είναι το σχήμα, πες μου, πώς κάνουμε. Κοίταξε τι κάνουμε. Το κλασικό σχήμα για να κάνουμε αυτό εδώ την πλεξούδα, τι κάνουμε. Παίρνουμε ένα κομματάκι σαν μικρό καρύδι, το πλάθουμε και κάνουμε ένα κορδονάκι περίπου 20 εκατοστά. Έτσι. Και μάλιστα να σας πω ότι αν χρειαστεί, ρίχνουμε και λίγο αλεύρι εδώ στον πάκο και το κάνουμε και έτσι. Και για τα παιδιά θα είναι πιο ωραίο αυτό. Έχει να πλάκα. Βοηθήσουν. Κοίταξε, τα παιδιά πρέπει να πλύνουν τα χέρια τους, αν δεν βάλουν καντάκια. Καθαρίζουμε τον πάγκο πολύ καλά. Τώρα το κάνουμε έτσι γιατί δεν θα το δοκιμάσουμε αυτό. Και αφού κάνουμε αυτό το κορδονάκι εδώ, ερχόμαστε και το τυλίγουμε έτσι. Α, αυτό και είναι. Νόμιζα ότι κάνεις τρεις λωρίδες και πλεξούδα, αλλά είναι πιο εύκολο. Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Το στρίβουμε έτσι. Οπότε, αφού φτιάξουμε όλα τα κουλουράκια με αυτόν τον τρόπο, τα βάζουμε σε ένα ταψί. Ωραία, εδώ. Και η τελευταία μας κίνηση είναι να τα λείψουμε με αυγό. Οπότε. Έχουμε ένα αυγό εδώ το οποίο το ανακατεύουμε έτσι γρήγορα με το πινέλο. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς και τα ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά. Όχι, έπεσα πάνω τους διακόπτες. Αλείφουμε τα κουλουράκια και τα ψήνουμε για 20 λεπτά περίπου μέχρι να φουσκώσουν, να ροδίσουν και τα αφήνουμε για λίγο να κρυώσουν. Στην αρχή έχουν πολύ πλάκα γιατί όταν είναι φρέσκα είναι σαν τσουρεκάκια, είναι πολύ μαλακά. Είναι κολλασμένα. Την ώρα που βγαίνουν από το φούρνο εκείνη είναι κολλασμένα. Και με το καφεδάκι. Δεν υπάρχει. Είναι το βαγγέλι μου. Παιδιά, είναι το απόλυτο κουλουράκι για τον καφέ, έτσι. Ναι, το κουλουράκι βουτύρου. Και αυτό το αυγό αλλά τελικά δίνει αυτή τη γελιστερή όψη από πάνω, ακριβώς, την παραδοσιακή. Αλλά μετά τα αφήνουμε. Να ξέρετε ότι όταν τα αφήνουμε ανοιχτά στεγνώνουν. Όταν θέλουμε μαλακά κουλουράκια και μπισκότα κτλ., τα κλείνουμε σε ένα κουτί έτσι για να κρατηθούν, έτσι, για να μην στεγνώσουν τελείως. Αυτά είναι τα πασχαλινά κουλουράκια. Κουλουράκια βουτύρου, υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε και αύριο μαζί, ε. Και αύριο μαζί, εννοείται. Αύριο έχουμε αλμυρό. Αύριο αλμυρό. Τι θα φτιάξουμε? Τυρόπιτα σουφλέ. Ω, Παναγίτσα μου, τι μας κάνει. Τον πελά μας βρήκαμε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή η κατηγορία δεν υπάρχει, έρχεται. Λοιπόν, εσείς ακολουθείτε, όπως είπαμε, το account του Έλα Χαμογέλα για να διεκδικήσετε τα δωράκια από τον Όλυμπο. Και πηγαίνετε επίσης μετά, αμέσως μετά, αφού έχετε το κινητό στο χέρι, να στείλετε και το μηνυματάκι που θα με το οποίο θα διεκδικήσετε το μεγάλο μας δώρο. Αυτή την τζιπάρα, Jeep Renegade, χιλιάρι σπορ, μπορεί να γίνει δικό σου μόνο με ένα μήνυμα. Δώρο από εμάς για σένα.